Για χάο αρμοδιότητε σχετικά με τι πλημμύρε που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, έκανε λόγο ο ιδρυτή του Φορέα Δράση και Σκέψη Ενεργών Πολιτών, Σάββα Καλιαμπάλια. Πριν από λίγε μέρε, γίναμε μάρτυρε στη Θεσσαλονίκη μια κακοδαιμονία που βασανίζει χρόνια τώρα την πατρίδα μα. Την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που στο τέλο την πληρώνει ένα και αυτός είναι ο πολίτης. Και αναφέρομαι στις πλημμύρες που έπληξαν πριν από λίγες ημέρες τη Θεσσαλονίκη. Όλοι στο τέλος ήταν αναρμόδιοι. Ο Δήμος είναι υπεύθυνο για τα φρεάτια από πάνω. Εμείς λέει κάναμε τη δουλειά μας. Η ΕΙΑΘ είναι για τα φρεάτια από κάτω. Και αυτή είπε ότι έκανε τη δική της. Η περιφέρεια είναι για τα φρεάτια των επάνω δρόμων που και αυτή έκανε τη δουλειά τους. Τώρα το ότι όλα τα νερά της βροχής καταλήξαν στο ίδιο μέρος, κάνοντας μεγάλες καταστροφές και κινδυνεύσανε ανθρώπινες ζωές, μάλλον τυχαία θα έγινε. Ίσως γιατί η φύση δεν ξέρει από αρμοδιότητες, απλά αυτή έχει τους νόμους της που αυτή είναι απαράβατη. Αλλά στο φινάλε, αυτός που πληρώνει την ύφη είναι ο πολίτης. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές το ίδιο έργο. Ο Δήμο τα ρίχνει στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια στην ΕΙΑΘ. Η ΕΙΑΘ στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Αυτή στην Περισβεστική. Η Περισβεστική στο ΔΔΕ. Και το γαϊτανάκι δυστυχώ συνεχίζει να γυρνάει ατέρμονα. Και σαν αποτέλεσμα έχουμε καταστροφέ, πνιγμένου, καμένου. Ω πότε οι πολιτικοί μα θα σταματήσουν να σχολιάζουν και να αναζητούν ευθύνε από του προηγούμενου. Η δουλειά του δεν είναι αυτή η δουλειά τους είναι να βρίσκουν τρόπους και λύσεις και να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και τις αρμοδιότητες για το καλό των πολιτών και της κοινωνίας.